φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο Χαρούμενο Σπίτι. Όντως είναι χαρούμενο γιατί κάθε φορά θα σας παρουσιάζουμε και κάτι διαφορετικό. Θα φέρνω άτομα, ανθρώπους ειδικούς, γιατρούς, αλλά και άτομα της διπλανής πόρτας που είναι ανάμεσά μας και τους βλέπουμε συχνά. Σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ την ξαδέρφη μου με τις δύο από τις τρεις της κόρες που πάνε στη δημοτική εκπαίδευση και θέλω να πιάσω τον παλμό τι γίνεται τώρα στα σχολεία και σε όλα αυτά. Αρχίζοντας, θέλω να ευχαριστήσω τον Σταύρο, τον Λάντα, για το σκηνικό που μας βοήθησε πάρα πολύ φέτος. Έτσι, τον πήραμε βιαστικά, έκανε ό,τι μπορούσε για να μας βοηθήσει. Θέλω να ευχαριστήσω τον Καρλίτος που με εντείνει και κάνω κι εγώ κάποιες παρατυπίες. Κάποτε δεν βάζω ό,τι μου λέει ακριβώς και θα μου θυμώσει, αλλά είναι εξαιρετικό στη δουλειά του και τον ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθάνε στο να βγαίνω εγώ, να έχω μια καλή εικόνα και να με απολαμβάνετε και να σας απολαμβάνω και εγώ όταν σας βλέπω έξω και μου εκφράζετε την αγάπη σας. Αθηνά Μάρκου και οι δύο από τη λύπη μία σου η κόρη. Ναι. Πόσο εύκολο είναι μία νεαρή μαμά που είναι στα 32-33 είσαι τώρα, 33 να μεγαλώνεις τρεις κόρες μικρές που θέλουν συνεχώς πράγματα, που πρέπει να ξυπνάνε και να τις ετοιμάζεις όλες να πάνε στο σχολείο, στα νηπιαγωγεία. Εσύ τώρα, αγάπη μου, είσαι πρώτη τάξη του Δημοτικού. Ναι. Μια χαρά. Βλέπετε το θείο σας στην τηλεόραση? Ναι. Πώς με βλέπετε, από κοντά είμαι καλύτερος? Ναι. Με βλέπετε και στην τηλεόραση? Ναι. Ναι, κάθε Τρίτη. Κάθε Τρίτη στις 9:30. Ναι. Πώς είναι η ζωή στο σχολείο? Η ζωή στο σχολείο είναι πιο διαφορετική, βέβαια, τώρα με τα μέτρα που παίρνουμε λόγω κορονοϊού. Σίγουρα προτιμούμε το σχολείο μας έτσι όπως ήταν πριν, γιατί τώρα δεν μπορείς να παίξεις όπως θέλεις ή να κάνεις ό,τι θέλεις στο σχολείο. Και πριν δεν μπορούσες να κάνεις ό,τι θέλεις, απλά δεν μπορούσες να παίξεις, δεν μπορούσες να είσαι χαρούμενος. Ναι, τώρα νιώθεις μια πίεση ότι συνέχεια κάποιος δάσκαλος ενάντια με ένα σου λαλεί να κρατάς αποστάσεις. Δεν είναι τόσο τα πράγματα. Ναι, όπως τόσο πριν. Τόσο αυθόρμητα όπως παλιά, γιατί είστε με το φόβο ότι πρέπει να κρατάτε αποστάσεις, πρέπει να προσέχετε μέχρι να δούμε τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Νιώθετε ότι είστε λίγο πιο υπερπροστατευμένοι από τους καθηγητές σου? Αυτό, απ' τη μια είναι καλό, αλλά σας έχει φύγει έτσι η αισιοδοξία λίγο. Και ό,τι παίζατε στην αυλή με τους φίλους και τις φίλες σας, πώς είναι ένα καθημερινό ξύπνημα? Να μας πει η μαμά, ξυπνάς το πρωί, πρέπει να τις σηκώσεις. Ναι. Είναι εύκολο στο να σηκωθούν από το κρεβάτι, γιατί εμάς θυμάμαι ότι μας τράβαγε τα συντόνια, ιδαλλιώς δεν ξυπνάγαμε. Η πιο εύκολη είναι η Παυλίνα, ναι. Δύσκολη Κωνσταντίνα, δύσκολη μικρή. Ετοιμάζοντας και τις 3, μέχρι τις 7.30 πρέπει να είμαστε στα σχολεία, γιατί 7.30 ανοίγουν πλέον τα σχολεία. Άρα εσύ ξυπνάς από τις 6 το πρωί. Ναι, εννοείται. Ναι. 7.30 μας ανοίγουν τα καγκελά. Όταν φτάσω στο σχολείο, κατεβαίνει η Κωνσταντίνα, η Παυλίνα, ξεχωρίσαν μας εισόδους. Α, για λόγω του ιού. Ναι, ναι, δεν μπορούν να μπαίνουν όλοι από την ίδια είσοδο. Μέχρι να φύγουμε από το ένα σχολείο γίνεται περίπου 8 παρατέταρτον, 8 παρα 10. Παίρνω τη μικρή σε άλλο σχολείο και μετά ξεκινάει η ρουτίνα καθημερινή. Πόσο εύκολο είναι να συντονίσεις 3 μικρά παιδιά, να μαγειρέψεις, να καθαρίσεις, να τα πλύνεις, σε μια εποχή που δεν κάνουν πολλά παιδιά? Τώρα άντε να κάνουν 1-2 και λένε είναι πολλά. Εσύ που έχεις 3 παιδιά σε αυτήν την εποχή, είναι εύκολο ή είναι δύσκολο? Δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι δύσκολο και ειδικά όταν όλα εξαρτούνται από 2 χέρια μόνο. Σίγουρα. Πότε να πλύνεις, πότε να μαγειρέψεις, πότε να τις πάρεις από το σχολείο. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι ευχάριστο το να βλέπεις τα παιδιά σου να μεγαλώνουν και να έχουν τις δικές σου αξίες. Τουλάχιστον δυσκολεύομαι, αλλά είμαι περήφανη. Σίγουρα, και όσον τα βλέπεις να μεγαλώνουν, τόσο πιο πολύ εφησυχάζεσαι ότι κάνεις και πολύ καλή δουλειά. Ναι, ναι. Έχετε φίλες στο σχολείο? Ναι. Στην τάξη είμαστε 4 κορούες. Οπότε, μόνο σύνολο ή είστε 4 φίλες μέσα στην τάξη που είναι παραπάνω? 4 σύνολο. Ναι. Και οι άλλοι είναι αγόρια? Ναι. Ναι. Οπότε, ποιες να παίξεις και ποιες όχι, παίζουμε όλες μαζί.
Άρα είστε αγαπημένες και ναι. βοηθάτε μία την άλλη. Mm-hmm. Υπάρχει κάτι στο σχολείο που μπορεί να σας δυσκολεύει? Το διάλειμμα. Ναι. Επειδή όταν τελειώσει το διάλειμμα και πρέπει να μπούμε μέσα στην τάξη, κάνουμε γραμμές μέχρι το τέρμα του σχολείου ναι. για να μπούμε στις τάξεις. Στην καντίνα πώς πάει το πράγμα? Στην καντίνα ένας-ένας. Δεν δικαιούσε ούτε γραμμή. Τα πράγματα που σου δίνει ένα πολύ... Τα πολύ αποστηρωμένα, ναι. Αυτά. Εσύ τους κάνεις από το σπίτι πράγματα ή ναι, από το σχολείο, γιατί θέλεις να έχεις τον έλεγχο? Κάθε πρωί είναι με τα σάντουιτς τους, το χυμό τους, το νερό τους και δίνω τους και κάτι να έχουν πάνω τους σε περίπτωση που μπορεί να τους πέσει το φαγητό τους, μπορεί να γίνει οτιδήποτε, να έχουν εναλλακτική να πάρουν. Η εναλλακτική σου είναι κάτι σε φρούτων ή το ίδιο φαγητό εις διπλού? Όχι, έχω και με φρούτα μαζί με το σάντουιτς. Τότε ώστε να έχουμε μια εναλλακτική. Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό? Το ρύζι. Σας αρέσει το ρύζι? Το κάρι. Το κάρι, ναι. Και εγώ και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά όταν είναι καυτερό μου αρέσει πάρα πολύ. Η ζωή στο σχολείο... από άποψη μαθημάτων, σας δυσκολεύει, δυσκολεύεστε με τα μαθήματα? Όχι. Εσύ τα καταλαβαίνεις όλα? Ναι. Είσαι καλή μαθητρία? Ναι. Πόσες ώρες διαβάζεις τη μέρα? 10 με 15 λεπτά η Παυλίνα, πρωτάκι δεν έχουν πολλά. Δεν έχετε προς πολλά. Προς το παρόν. Εσύ? Εγώ 20 λεπτά. Δυσκολεύεσαι στα μαθήματα ή είσαι καλή μαθητρία? Είμαι καλή. Αλλά επειδή είναι αυτή που είμαστε και μαθαίνουμε τώρα πράγματα, λίγο. Δυσκολεύεσαι λίγο. Τους ταλαιπωρείς τους γονείς σου? Λίγο. Με τα μαθήματα? Όχι, με τα μαθήματα. Εμένα, η μάνα μου ένιξε καθόλου υπομονή να κάτσει να μου θκευάσει. Να πω το ήμαρτο μου, ούτε εγώ έχω υπομονή να κάτσω να θκευάσω, αλλά δεν με ταλαιπωρούν. Πολλά. Okay. Δηλαδή να πω ότι η Παναγία μου εντες αντέχω άλλο. Ναι. Σιγά-σιγά. Εγκαλές. Στην τάξη, εννοώ στο σχολείο. Έχουν λίγες αδυναμίες λόγω του ότι κλείσαν απότομα. Το σχολείο, ναι, σίγουρα. Πέρσι ήταν κάτι που ούτε εμείς δεν το περιμέναμε. Ναι, επειδή κλείσαν, έχουν λίγες αδυναμίες, αλλά εντάξει, ξεπερνιούνται. Με τη βοήθεια του σχολείου, βέβαια, με τους καθηγητές. Ναι, σήμερα που είδα το δάσκαλο, τη λέμε πολλά λίγα τα κακά μας. Μια χαρά. Τα ηρεμήσουν. Άμα αν έχουν υγεία τα μωρά, θα είναι μια πάνω χαρά. Από όλα. Έρχομαι σε εσάς γιατί θέλω ό,τι απορίες έχετε, ό,τι θέλετε να ξέρετε, ό,τι θέλετε να δείτε. Θέλω να μπαίνετε στον κόπο, όπως βλέπετε από κάτω εδώ. Από κάτω που είναι η κορδέλα εδώ που βάζουμε τα στοιχεία μας, να μπαίνετε στο Instagram μου και να μου λέτε ό,τι θέλετε και ό,τι σας απασχολεί και εγώ όσους και όσες μπορώ θα σας απαντάω. Είναι πάρα πολύ γλυκό να φέρνεις παιδιά του δημοτικού που δεν τα βλέπεις συχνά σε εκπομπές με τη μαμά τους και ειδικά σε αυτό το κανάλι που είναι παιδικό. Και το βλέπουν πάρα πολλά παιδιά της ηλικίας σας, θα σας δουν εκεί οι συμμαθητές σας. Είναι πολύ γλυκό να ακούς νέα πρόσωπα, μικρά παιδάκια με όνειρα. Τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε? Άλλαξα πολλές γνώμες εγώ. Εμάς θυμάμαι ότι έλεγαν πάντα οι κοπέλες ήθελαν να γίνουν δασκάλες. Α, ναι, κι εγώ. Και τα αγόρια γιατροί. Δεν ξέρω ακόμα τι θέλω να γίνω. Απλά θέλω να σπουδάσω. Ποιο είναι το αγαπημένο? Να διαβάζεις για να περάσεις σε καλό πανεπιστήμιο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα? Ας την άρθει, είναι η τρίτη σου κορούλα. Έλα, φέρθει στην παρέα μας. Θα είναι φρόνιμη. Είναι το τρίτο παιδάκι της οικογένειας. Α, φεύγει, δεν θέλει να καθίσει στο στούτιο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα? Η γυμναστική. Καλά, και εμένα ήταν το αγαπημένο μου μάθημα και η τέχνη και τα θρησκευτικά ήταν τα αγαπημένα μου. Γυμναστική. Η γυμναστική. Mm-hmm. Η Παυλίνα που φέτος, αυτές τις μέρες έχει πάει στο σχολείο, τι σου λέει όταν έρχεται σπίτι, τη βλέπεις να είναι εντάξει? Γιατί μιλάμε εντάξει, για την κόρη σου που είναι τώρα πόσα χρόνια πας στη δημοτική εκπαίδευση? 6 χρόνια. Είναι ο έκτος χρόνος που θα διανύσεις και η Παυλίνα πήγε τώρα.
Ποιες είναι οι διαφορές 6 χρόνια πριν τα μωρά στο σχολείο με φέτος που πήγαινε η Παυλίνα? Νομίζω κάθε χρόνο στα σχολεία υπάρχει το θέμα του bullying και κάθε χρόνο είναι περισσότερο. Το θέμα του bullying εννοείς με άλλα παιδιά που ναι, είναι με άλλα παιδιά. Πιο φτωχά, δηλαδή, που είναι από άλλες χώρες που είναι διαφορετικά από τα άλλα παιδιά. Όχι, γενικά, όχι μόνο τα παιδιά από άλλες χώρες, και τα δικά μας τα παιδιά. Να κοροϊδέψουν πιο εύκολα, πράγμα που δεν το αντιμετώπισα στην Κωνσταντίνα, ας πούμε, πρώτη, δεύτερη, τρίτη τάξη. Ενώ με την Παυλίνα, μόλις έβγαινε σχολείο, έχουμε θέμα. Έχει παιδάκια που δεν τη θέλουν να παίξει, έχει παιδάκια που δεν θέλουν να ακολουθούν τις οδηγίες του σχολείου. Ναι. Ενώ με την Κωνσταντίνα δεν είχα τα ίδια θέματα. Είναι οι εποχές που αλλάζουν, που είναι διαφορετικές. Απλά πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και να κάνουμε υπομονή, να έχουμε αγάπη, πίστη και ελπίδα και υγεία και να είστε φρόνιμοι στο σπίτι, γιατί η μαμά αγωνίζεται να σας μεγαλώσει. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτά τα όμορφα λουλούδια που είναι εκεί πέρα, τον φίλο μου τον Πόλη που πάντα μας εξυπηρετεί, τον επιχειρηματία, και πάντα μας καλοδέχεται και στο μαγαζί του στη Σαρυπόλου. Πάντα είναι γλυκός και μας φέρνει δώρα. Είναι υπέροχα αυτά τα λουλούδια και θα σας δώσω και εσάς ένα δώρο, θα σκεφτώ τι, μιας και έχετε έρθει και με τιμήσετε στην εκπομπή και με είδατε ξανά από κοντά και πως είμαι και στη δουλειά. Μου είναι ευχάριστο να φέρνω μικρά παιδιά εδώ πέρα, γιατί πιάνω τον παλμό και θυμάμαι πως ήμουν εγώ παιδί, τις ίδιες σκέψεις, τις ίδιες ανησυχίες, τα ίδια όλα. Λοιπόν, και έρχομαι σε σένα που με ακολουθάς όπως ο Big Brother που ακολουθά τους παίχτες στο σπίτι. Εγώ είμαι στο χαρούμενο σπίτι και θα είμαι εδώ όσο εσύ θες να είμαι εδώ. Να ξέρεις ότι και εγώ θα σε ακολουθώ, θα σε υπερασπίζομαι και θα πιστεύω στα θέλω σου και στις αξίες σου. Καλό σου βράδυ, καλό σας βράδυ, φιλιά πολλά, γεια σας.